Το μέλλον που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους λαούς το ζούνε ήδη με ανεργία, ενεργειακή φτώχεια, εκτείναξη της ακρίβειας, του πληθωρισμού, με πράσινους φόρους που χρηματοδοτούν τις πράσινες και ψηφιακές business. Αυτό το μαύρο μέλλον έχει την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κυβερνήσεων στην Ελλάδα, όπως και της σημερινής της Νέας Δημοκρατίας, που προώθησαν την εγκληματική στρατηγική της πράσινης μετάβασης, της απολιγνητοποίησης και του χρηματιστηρίου της ενέργειας. Τώρα χύνεται κροκοδίλια δάκρυα για την ακρίβεια, που θα καλπάζει κι άλλο όσο επεκτείνονται οι συνέπειες των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας που πληρώνει ο λαός, όσο αυξάνονται οι εισαγωγές πανάκριβου αμερικάνικου LNG που είναι επιζήμιο για το περιβάλλον, όμως ευεργετικό για τα κέρδη των Ελλήνων εφοπλιστών. Αυτός ο αντιλαϊκός σχεδιασμός προϋποθέτει επίσης το τσάκισμα των εργασιακών σχέσεων, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων με διαλυμένο δημόσιο σύστημα υγείας εκτεθειμένο στην πανδημία. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ζητά από το λαό να συμβιβαστεί με τη χαμοζωή, με τα επιδόματα ψίχουλα, που σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν τις τεράστιες απώλειες στο λαϊκό εισόδημα από την εκτείναξη της ακρίβειας. Αυτά τα κρίσιμα προβλήματα προσπάθησε να ξεπεράσει στην ομιλία του ο Έλληνας Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας μια εικονική πραγματικότητα. Τα περί εξόδου από την ενισχυμένη εποπτεία δεν έχουν καμία βάση. Γιατί ζουν και βασιλεύουν οι μηχανισμοί εποπτείας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τα ματωμένα πλεονάσματα και το υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης με σκληρά αντεργατικά μέτρα και πρημοδότηση των ομίλων. Ταυτόχρονα, μεγαλώνει ο κίνδυνος της κλιμάκωσης υπεριαλιστικής σύγκρουσης στην Ουκρανία, που σηματοδοτούν οι αποφάσεις φωτιά, σε βάρος των λαών που η ελληνική κυβέρνηση συνυπέγραψε και χαιρέτησε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η εμπλοκή της Ελλάδας βαθαίνει με στρατιωτικές βάσεις, αποστολή στρατευμάτων και οπλισμού, με δις ευρώ για τις νατοϊκές ανάγκες, με καταστολή σε βάρος των προσφύγων και επαναπροωθήσεις. Αποδείχθηκε μύθος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ προστατεύουν από την τουρκική επιθετικότητα, η οποία αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών και ανοίγει το δρόμο για την οδυνηρή συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Ο ελληνικός λαός έζησε την εναλλαγή της αντιλαϊκής διακυβέρνησης από Νέα Δημοκρατία Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία. Πάντα ζημιωμένος βγαίνει. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Η λύση βρίσκεται στην κλιμάκωση των εργατικών λαϊκών αγώνων για άμεσα μέτρα, κατάργηση του ΦΠΑ, του ειδικού φόρου στα καύσιμα, της ρήτρας αναπροσαρμογής, με συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις ενάντια στο βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα, τους υπεριαλιστικούς πολέμους και την εμπλοκή, με αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την εξουσία στα χέρια των πολλών, των παραγωγών του πλούτου.